Καλημέρα από μένα. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα, κυρία Μπέκα, πρόσωπο της FIFA, κύριε Πρόεδρε, φίλοι της εκτελεστικής. Σημαντική μέρα σίγουρα για το ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο, κυρίως για το ελαστικό ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο, γενικά ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο, αν και έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια, σημαντικά βήματα, είτε αυτό οφείλεται στην έλευση της Επιτροπίας, είτε αυτό οφείλεται στους ξένους διαιτητές που διευθύνουν τα μεγάλα παιχνίδια, είτε οφείλεται στον αρχιδητή τον ξένο, έχουν γίνει βήματα. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος παρά αυτά τα βήματα. Το ποδόσφαιρο συνεχίζει να είναι ημιθανές, να είναι σε μια τραγική κατάσταση. Δεν είναι ποδόσφαιρο και κυρίως δεν είναι ελληνικό ποδόσφαιρο. Και δεν είναι ελληνικό ποδόσφαιρο για τον απλό λόγο, γιατί όλοι αυτοί που προανάφερα είναι ξένοι, αρχιδιαιτές ξένοι, διαιτητές σε μεγάλα παιδιά ξένοι, εποπτεία από ξένους, ποδοσφαιριστές κατά μεγάλη πλειοψηφία στη βιτρίνα μας ξένοι. Φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει τουρκική ομάδα, η Trabzonspor, η οποία έχει περισσότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές στη βασική ενδεκάδα από ό,τι ομάδες της Super League της Ελλάδος. Το μόνο που έχουμε ελληνικό είναι η νοοτροπία. Αυτή η λαθασμένη νοοτροπία, η οποία ξεκινάει από τον τελευταίο παράγοντα, τον τελευταίο φιλάθρο και φτάνει σε αυτόν τον απίθανο τύπο. Αυτόν τον εκπληκτικό τύπο, τον χωριανό μου, τον υφυπουργό. Το θέμα μας είναι βέβαια στο Μητρό. Πριν όμως πω στο Μητρό, θα ήθελα να πω στον Πρόεδρο, επειδή είναι πολύ σημαντικό και είναι θέμα συζήτησης, το οικονομικό θέμα των ενώσεων, κύριε Πρόεδρε. Γιατί αυτά που κάνουν τελευταία, δεν νομίζω κανέναν άνθρωπο και πρόεδρο της Ένωσης, και αυτά που γίνανε τα δελτία, τα οποία πήρατε ουσιαστικά από τις ενώσεις ένα σημαντικό έσοδο, που αυτό περιμένουμε εμείς για να ζήσουμε, μα θα μας αποδώσετε το 40%. Νίκο, μια στιγμή. Είναι το επόμενο θέμα για να μην πει πώς το επόμενο, θα ξαναμιλήσεις. Είναι ο αριθμός 9, ο αριθμός, μια στιγμή ο αριθμός 10. Πες για τον Μητρό τώρα, για να μην έχουμε παράπονα και αμέσως μετά ξανανέβαμε. Είμαστε λοιπόν στο Μητρό. Το Μητρό καταρχήν είναι ένας νόμος του κυρίου Κοντονή τον Απρίλιο του 2016, αν δεν κάνω λάθος. Ένας νόμος, όμως αντιλαμβανόμενος ο κ. Κοντονής ότι αυτό που έκανε ήταν παπάτα, τον άφησε. Και έρχεται ο απίθανος τύπος, πριν 2,5 χρόνια, να πάρει αυτό το νόμο, να τον αλλάξει, να κάνει 7-8 τροπολογίες, να προσθέσει και πράγματα απίστευτα, μέχρι το πώς θα γίνονται οι μεταγραφές, τον απαγορεύει φωτογραφικά στο γραμμένο να εισπράττει 5.000 το μήνα, ενώ ο Κουκουλάης έφερνε 15, να βάζει φωτογραφικές στα όρια ηλικίας, να απαγορεύει στον Ψαρόπουλο, γιατί δεν θα ήταν σημασία εδώ Προέδρε, θα ήταν ο Ψαρόπουλος τώρα. Φωτογραφικά. Φωτογραφικό νόμο για οτιδήποτε αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παρεμβάσεις, ξανά παρεμβάσεις. Αυτά τα τρία τελευταία λοιπόν χρόνια έχει παραδοθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και κυρίως το ερασιτεχνικό, το οποίο όμως Μητρό που θα πούμε που έχει βάλει αυτός ο τύπος επιφέρει τρομερά και τραγικά αποτελέσματα και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Γιατί ελέω Μητρό, είμαστε 30 Σεπτεμβρίου, αύριο με το καλό είναι Οκτώβρης, στη Βουλγαρία είναι στην 11η αγωνιστή στη Super League 2, στη Τουρκία στην 7η, στην Αλβανία στην 8η, στη Super League 2, στην 5η κατηγορία. Εδώ δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα είναι στην 5η εθνική. Καταλάβατε. Δηλαδή στις βαλκανικές χώρες, τις όμορες, γνωρίζουν και είναι στην 11η αγωνιστική. Σας λέω Βουλγαρία, αν μικρολογήσετε θα το δείτε. Και εδώ δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα είναι στην 5η εθνική. Με αυτές τις παράλογες. Τα παράλογα που έχει μέσα το Μητρό.
Πάει ο Παναδρομαϊκός και καλά πήγαν οι άνθρωποι στο διαιτητικό. Και λέει το διαιτητικό, βάσει του Αβγενάκη, βάσει του Μητρώου δηλαδή, ότι θα παίξει στη Super League 2. Και οι άλλοι άνθρωποι που πήραν το πρωτάθλημα με 9 βαθμούς διαφορά, του λέει από τα τοπικά. Αβγενάκη το λέει. Αυτό ο απίστευτο τύπο. Αυτό που απορώ, αυτοί που είναι από πάνω του, πώς τον επιτρέπουν και τον έχουν ακόμα εκεί. Και τον υποθάλπουν, εγώ ανήκω στην ίδια παράταξη. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Και τον έχουν ακόμα εκεί. Και καταστρέφεται πάντα. Νεκροθάφτης. Και περιμένουμε αυτά τα χωριουδάκια που είναι, έχω στο χωριό μου, ειλικρινά αυτό που θα πω, χωριό με 200 άτομα κατοίκους. Είναι ένα μπακαλικάκι που είναι ο πρόεδρος. Ξέρετε, ο πρόεδρος είναι και ποδοσφαιριστής. Ο πρόεδρος είναι ποδοσφαιριστής. Και είναι και ο ψάρτης του χωριού. Και πάει σε αυτόν τον άνθρωπο, στο λόγο της τιμής μου, και πάει σε αυτόν τον άνθρωπο και του λέει: θα μου φέρεις αυτά, αυτά, αυτά. Και αν δεν μου τα φέρεις, αυτά τα 20 παιδάκια που είναι η μόνη διασκέδαση στο χωριό αυτό, γιατί το χωριό αυτό δεν έχει μπαρ, δεν έχει θέατρο, δεν έχει το Βέρτι, δεν έχει αυτά. Η μόνη διασκέδαση του χωριού είναι όλη τη βδομάδα να παίρνουν τα παιδάκια στα γήπεδα και την Κυριακή να μαζευτούν με το άλλο χωριουδάκι, αυτή είναι η γαμματική κατηγορία, τώρα αυτή τουλάχιστον, να παίξουν. Και του λέει: αυτό δεν θα παίξετε. Μα γιατί δεν θα παίξουν. Δηλαδή πάει το παιδάκι, πάει στα παπουτσάκια του να πάει στο γήπεδο και του λέει: αυτό ο απίστευτο τύπο, αυτό ο μεδιομανή τύπο που έχει πιο πολλέ φωτογραφίε στην Πέστα, να έχει όλη κινητά. Πληκτρολογήστε Λευτέρη Αβγενάκη στο Facebook. 2.500 φωτογραφίε τη μέρα. Πιο πολλές φωτογραφίες βγάζει αυτός από την Μπυρίγου, πώς θα λέτε. Γελάτε, πέστε στο Facebook. Πέστε στο Facebook. Μεγαλύτερη τηλεθέαση ο Λευτέρης από ό,τι έχει ο Survivor και ο Σασμός. Και περιμένουμε από αυτόν τον άνθρωπο να φτιάξει το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η κατάσταση. Μπορεί να γελάτε και να τα λέω λίγο έτσι, αλλά είναι η κατάσταση, δεν είναι η κατάσταση. Αυτό λοιπόν τον άνθρωπο που έχει παραδοθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν υπηρέτησε ποτέ πάθημα. Δεν πήγε ποτέ σε γήπεδο. Δεν έκανε ποτέ κλήρωση όπως έκανα εγώ ή όλοι οι περισσότεροι να πληρώσουμε ένα ποδήλατο για να βγάλουμε το διαιτή της Κυριακής. Να πάρουμε φανέλες στα παιδιά. Να πάρουμε να πληρώσουμε τα αυτοκίνητα τη βενζίνη για να πάμε στο άλλο χωριό. Δεν πήγε ποτέ σε γήπεδο. Στα 30 του πρωτοπήγε σε μια συνεπία που τραγουδούσε ο Μπάς. Και σε άλλη μια που ήταν η Ρίτα Σακελαρίου. Αυτή ήταν η εμπειρία του από το γήπεδο. Και αυτό σήμερα έχει κάνει τα σπαρέλια που έχει κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς είναι γενική παραδοχή ότι ο άνθρωπος αυτός, ο υπουργός αθλητισμού, είναι ποδοσφαιρικά αναλφάβητος. Αγράμματος δηλαδή, ποδοσφαιρικά. Είναι συνεχώς εκτός τόπου και εκτός χρόνου, υποτιμώντας την νοημοσύνη των Ελλήνων φιλάθλων, πελαγοδρομεί ανάμεσα στο κενό και στο τίποτα και χωρίς σχεδιασμό προχωράει από τη μια τροπολογία στην άλλη τροπολογία. Από τη μια παράταση στην άλλη παράταση, αυτά 8 παρατάσεις. Ενώ η στάση του προσβάλλει βάναυσα, πλειάδα ναρκών και αξιών που διέχουν το αθλητικό πνεύμα παγκοσμίως, δυστυχώς ο κ. Αβγενάκης δεν αντιλαμβάνεται το γενικό συμφέρον της αγωνίας ή της λαχτάρας αυτών των μικρών παιδιών στα χωριά να παίξουν μπαλίτσα. Και τους λέει, δεν θα παίξετε μπαλίτσα. Τι θα έλεγε άραγε αυτό σε αυτά τα παιδιά στο χωριό μου που περιμένουν την Κυριακή να παίξουν και δεν θα πάνε να παίξουν. Γιατί δεν τους αφήνει ο Δήμαρχος να παίξουν και καλά το κάνει ο άνθρωπος για να μην γίνει έκτοτος. Δεν είναι όλοι μπέοι, συγγνώμη Αχιλέα. Έχω και εγώ Δήμαρχο που αφήνουν. Έχω ένα δήμαρχο στον Δήμο Αστοξίου, τον κύριο Κοποστάκη, και μου λέει: Νίκο, εγώ δεν δίνω τα γήπεδα. Γιατί δεν τα δίνω. Μάλλον έχει κανένα πρόβλημα. Σε καταλαβαίνω, γιατί λέει: θα έχω πρόβλημα. Το κάνει όμως, επιμένει ο Λευτέρης. Ο άνθρωπος αυτός εχέτει και γελιοποιεί τη χώρα μας στο εξωτερικό. Και εσάς, κυρία Μπέχα, είπε ψέματα. Αυτά που σας έλεγε ότι είναι 88% των σωματείων και των ενώσεων, θα το δείτε το πόσο τα 100 συμφωνεί μαζί του από το αποτέλεσμα που θα ακούσετε σε λίγο, που θα είναι στα ελληνικό. Πιστεύω και ελπίζω αυτό που θα βγει σήμερα.
επειδή σας είπε ότι αυτά που λένε διάφοροι είναι ψέματα. Το κακό είναι ότι μπορώ να διαβάσω. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει κάνει αυτά. Το έχει κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο Λούνα Πάρκ. Ό,τι ώρα θέλει πάει, σε όποιο παιχνίδι θέλει παίζει, όποιο θέλει αφήνει, βγαίνει έξω. Είναι ο τύπος που αποφασίζουμε και διατάσσουμε, ο απόλυτος αυταρχισμός, η απόλυτη υποκρισία και τολμώ να πω με παράπονο, επειδή είμαι σε αυτή την παράταξη, ότι ανάλογη είναι και η υποκρισία αυτών που είναι πάνω από αυτόν, με ό,τι κόστος έχω. Γιατί θα έπρεπε να αντιληφθούν και να πάρουν τα μηνύματα από τις τοπικές κοινωνίες και να του πούνε κάτσε κάτω ρε, πάρε μια κόκκινη κάρτα και πήγαινε σπίτι σου και όχι να μας ταλαιπωρεί όλους σαν μας 2,5 χρόνια. Και μισό εκατομμύριο κόσμο στην Ελλάδα, παιδιά, μικρά, ακαδημίες, παράγοντες, διαιτές, προπονητές, όλους εμάς. Καταλαβαίνετε τι έρχεται από αυτόν, αν μην ακόμα λίγο. Δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης ούτε νοστράδαμος για να προβλέψεις την ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτή λοιπόν η βουλημία που τον διακρίνει για την εξουσία οδηγεί το εθνικό ποδόσφαιρο στον αφανισμό. Και όλοι εμείς που εκπροσωπούμε το όνειρο όλων των παιδιών της Ελλάδος που αγωνιούν και το ποδόσφαιρο, αλλά και όλων των παραγόντων του εραστικού ποδοσφαίρου πρέπει να σταθούμε σήμερα στο ύψος των περιστάσεων και να πάρουμε αποφάσεις, όχι μεσοβέζικες, τουλάχιστον η πρόταση της ΕΠΣΕΡΑΠΙΟΥ θα είναι δυναμική. Αν θέλετε ψηφίζετε, αν θέλετε έως όχι. Τα λέω δυναμική επειδή γνωρίζουμε πώς λειτουργούν οι κυβερνήσεις, πώς λειτουργεί το κράτος και πιθανότατα θα πάρουμε σήμερα μια απόφαση για αναστολή. Και μετά από δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, θα πηθούν στον Τζόρτζουλ, ο οποίος ήταν πολιτευτής στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, οι εκλογές έρχονται, θα εκμεταλλευτούν το πάθος μου για να ξαναγίνω στο ψηφοδέλτιο. Ρε Νίκο, τώρα τι θες, κάνε τα προβλήματά σου και εντάξει, θα σε βάλουμε στο ψηφοδέλτιο. Ή εσένα θα σε κάνουμε δήμαρχο, ή εσένα θα δώσουμε κάτι άλλο. Επειδή θα πρέπει να αποφύγουμε αυτό, πρόεδρε, και οποιαδήποτε απόφαση θα πάρουμε σήμερα θα πρέπει να είναι δυναμική. Και θα πρέπει να δεσμευτείτε εσείς και η Γενική Συνέλευση ότι το εργαλείο που έχετε στα χέρια σας και λέγεται διετσία θα το χρησιμοποιήσετε. Τι δηλαδή, αν αύριο ο Τζόρτζ Μπλου μετανιώσει και διεξάγει πρωταθλήματα, θα πρέπει στην πρόταση που θα κάνουμε σήμερα εμείς πέρα της αναστολής να είναι ότι θα πάρθει η απόφαση ότι η Επιτροπή, η Κεντρική Επιτροπή Διετσίας δεν επιτρέπει σε κανένα διετή να σφυρίξει. 20 δικαιώματα είναι, ναι ή όχι. Δηλαδή, αν αλλάξει ένας πρόεδρος, ο Πέος αύριο, και πει ο Γιώργος, ο Μανώλης, ότι εγώ θα κάνω πρωτάθλημα, ενώ σήμερα έχουν πάρει την απόφαση, να μην μπορεί να βάλει διαιτητές. Δεν ξέρω να θα μιλήσω κι άλλο μετά. Αυτό που θέλω να πω και να κάνω τα παράπονα και στη διοίκηση, γιατί δεν τα κάνει πολύ καλά. Και να πω αυτό που συμβαίνει με το. Θα γίνω γραφικός, αλλά θα το πω. Μπορεί να στενοχωρήσω κάποιος. Πώς γίνεται ο κύριος Κουκουλάκης να χρωστάει τόσα χρήματα στην Ένωση, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, και να συνεχίζει η Επιτροπή Διοικητής να τον ορίζει. 1 εκατομμύριο ευρώ στήριξε στα 4 χρόνια στην ΕΠΟ. Αν είναι ψέματα, μου κάνει μια αγωγή, μια μήνυση, να το δω να με διαψεύσει. Και συνεχίζετε και τον ορίζετε, όχι εσείς, τα όργανά σας. Για ποιο λόγο. Στο θέμα του κανονισμού διετσίας, αλλά δεν θέλω. Δηλαδή το όριο ηλικία, κύριε Πρόεδρε, το έχω πει. Φωτογραφικό για να φάει τον Τζόρτζο, όχι τον Τζόρτζο, το διαιτή μου. Φωτογραφικό ο κανονισμό. Και μπορεί να έχει συμπράξει ο κύριο Μάνταλο. Τον θεωρώ απ' έξω. Το ξέρετε, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή η FIFA λέει ότι όριο ηλικία στου παρατηρητέ, ένα διαιτή στα 70 σταματάει και έρχεται φωτογραφικά ο προηγούμενο βέβαια. Ο Κλάντεμπεργκ, αυτό που είναι σε 4-5 θέσει, είναι στην Αίγυπτο, είναι εδώ, είναι. Τηλεσχολιαστή στο Μουντιάλ και κατεβάζει το όριο ηλικίας 65 γιατί ο δικός του αρχιδιαιτητής είναι 66 και βάζει και όρο μέσα ότι ο νέος αρχιδιαιτητής θα πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος σε αξιολόγηση διαιτητής. Δηλαδή ο Κουκουλάκης να κάνει τον αρχιδιαιτητή του Τζόρζου. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει εκεί, το φαντάζεστε. 40 νεκροί και 300 τραυματίες. Ευχαριστώ.